Είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Είναι μια πολύ ευλογημένη και ευτυχισμένη συνύπαρξη για μένα. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να συναντηθώ με τον Πάνο και περίμενα να έρθει το κατάλληλο έργο να μας επισκεφθεί. Από ό,τι φάνηκε ήρθε, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες ζωής μου. Είναι πολύ, πολύ όμορφη στιγμή αυτή σήμερα για μένα. Ελπίζω να μην τη λερώσετε. Όχι γενικά αυτό, ελπίζω να μην τη λερώσετε και να την κρατήσετε όμορφη στιγμή δημιουργίας. Από τις σπάνιες συνθήκες που κάποιοι καλλιτέχνες μπορούν να βρεθούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αναφέρατε προλίγο τη λέξη λερώσετε σχετικά με τη σειρά. Τα μέσα έχουν λερώσει προηγούμενη δουλειά σας, αυτό εννοούσατε? Όχι, έχουν την τάση να λερώνουν κάθε τι όμορφο. Αυτό εννοούσα. Εννοούσα ότι έχετε την τάση να λερώνετε κάθε τι όμορφο. Κάθε τι που έγινε με κόπο, κάθε τι που προσπαθεί να φτάσει κάπου, προσπαθείτε να το υποβαθμίσετε. Και σας παρακαλώ, αν θέλετε, να μην το κάνετε αυτό. Αν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό να θέλετε. Αυτό εννοούσα.